σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης και την Αδαμαντία Λιόλιου για να δούμε, Αδαμαντία, τι νεότερο υπάρχει από την υπόθεση αυτή που παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης. Έχουμε, Ματίνα, μια τελευταία ενημέρωση από την Αμερικανική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με την οποία ένα από τα τηλεχειριζόμενα ρομποτικά βαθυσκάφη που επιχειρούν εκεί για το Titan εντόπισαν κάποια συντρίμμια κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, εκεί δηλαδή στην περιοχή από όπου εξέπεμψε για τελευταία φορά την Κυριακή σήμα το βαθυσκάφος με τους 5 επιβάτες. Τώρα οι ειδικοί αναλύουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες και το ερευνούν το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς έχει στηθεί μια τεράστια επιχείρηση και από την Αμερικανική αλλά και από την Καναδική ακτοφυλακή σε συνεργασία και σε συνδρομή και των Γάλλων στην περιοχή. Να πούμε ότι δεν δίνεται στίγμα για την ακριβή τοποθεσία που έχουν βρεθεί τα συντρίμμια. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που γνωρίζουν οι αρχές είναι ότι πρόκειται για υποθαλάσσια ευρήματα. Να ενημερώσουμε βέβαια εδώ ότι ο Τιτανικός βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρων και εκεί εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα κοντά στην περιοχή εκεί το συγκεκριμένο βαθυσκάφος, ενώ να πούμε ότι και το οξυγόνο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα τελείωνε νωρίς το μεσημέρι, Ματίνα. Μάλιστα.